έτσι την περίοδο της κατοχής. Η No Surrender δεν είναι το μοναδικό νεοναζί συγκρότημα που θαυμάζει τα SS. Στο συγκρότημα Hellenic Stompers που μόλις ακούσατε συμμετείχε ως κιθαρίστας ο υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στη Θεότιδα Απόστολος Γκλέτσος, ξάδελφος του συνονόματού του Δημάρχου Στυλίδας. Ενώ φανερά ναζιστικές επιρροές έχουν και οι Iron Youth, δηλαδή η σιδηρά νεολαία. Τα μέλη του συγκροτήματος ποζάρουν με υπερηφάνεια πάνω από τη σβάστικα φορώντας μάσκες, ενώ τα εξώφυλλα των δίσκων τους έχουν ανάλογο ύφος. Πολλά από τα συγκροτήματα της νεοναζιστικής σκηνής συμμετέχουν στις γιορτές νεολαίας της Χρυσής Αυγής και αποθεώνονται από τα μέλη της, τα οποία χαιρετούν ναζιστικά. Κοινό σημείο όλων των ελληνικών ακροδεξιών συγκροτημάτων η στίχη μίσους. Τραγούδια που καταφέρονται κατά των Εβραίων, των αριστερών, των μεταναστών. Με τίτλους όπως «Ζω για να σε δω νεκρό», «Σφάξε έναν Αλβανό», «Ελάς η Τέφρα». Ενώ και τα ονόματά τους είναι ενδεικτικά της ιδεολογίας τους. Ολική κάθαρση, εγκληματίες πολέμου και Der Stürmer. Ίσως το πιο γνωστό ελληνικό νεοναζί συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη εφημερίδα του χιτλερικού καθεστώτος που έμεινε στην ιστορία για τα άρθρα της κατά των Εβραίων. Οι Έλληνες Der Stürmer δεν κρύβουν καθόλου το θαυμασμό τους για τον Χίτλερ στο τραγούδι «Αδόλφος Ωμέγας». Το άλμπουμ που έβγαλαν το 2006 ονομάζεται «Μια σημαία μεγαλύτερη από το θάνατο». Και η σημαία βέβαια στην οποία αναφέρονται δεν είναι άλλη από τη σημαία με τον αγγελωτό σταυρό, που στο εξώφυλλο του δίσκου κυματίζει έξω από την Ακρόπολη. Η φωτογραφία του Χίτλερ βρίσκεται και σε κεντρική θέση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος, όπως και η λυκοπαγίδα, το αρχικό σύμβολο της Χρυσής Αυγής πριν αντικατασταθεί από το Μέανδρο. Ξέρω πως ο κόσμος είναι για τους χαζούς. Γι' αυτό και έχει γεμίσει με τους αναρχικούς. Μια σφαίρα στο κεφάλι τους πρέπει να σφινωθεί. Να ξεβρωμίσει ο τόπος, κανείς να μη σωθεί. Αυτή είναι μια διασκευή γνωστού ροκ τραγουδιού από τους Αμετανόητους. Ακόμη ένα ελληνικό φασιστικό συγκρότημα. Στίχοι που παρακινούν σε δολοφονίες και υμνούν τον πόλεμο και τον φασισμό. Περιλαμβάνεται στη συλλογή με τίτλο «Αίμα και τιμή», όπως άλλωστε είναι και το σύνθημα της Χρυσής Αυγής. Στο συναυλιακό χώρο που βλέπετε εμφανίζονται αποκλειστικά συγκροτήματα του νεοναζί και ακροδεξιού χώρου. Βρίσκεται στα Τρίκαλα και έχει φιλοξενήσει γνωστά σχήματα της λεγόμενης «μουσικής της λευκής δύναμης» από χώρες του εξωτερικού. Σε όλη την Ευρώπη ανησυχεί.